Εσύ μιλάς ελληνικά στον ύπνο σου. Δυστυχώς το 2016 άρχισα να έχω κάποια προβλήματα στο στομάχι μου. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα, μια εποχή που ήθελα να κάνω αλλαγές στη ζωή μου. Σκεφτόμουν να φτιάξω το Do You Speak Greek, αλλά δεν ήμουν έτοιμη ακόμα. Τα αγγλικά μου δεν ήταν καλά. Έπρεπε λοιπόν να τα ξαναβάλω στη ζωή μου γιατί τα είχα παρατήσει για πολλά χρόνια. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που πραγματικά τα έκανα μέρος της ζωής μου, μέρος της καθημερινότητάς μου. Άκουγα όλη μέρα CNN και τραγούδια. Έβλεπα σειρές και ταινίες. Έβλεπα βιντεάκια στο YouTube. Διάβαζα posts στα social media. Και 2 φορές την εβδομάδα είχα conversational classes. Εκείνη την περίοδο το στομάχι μου ήταν χάλια. Έπρεπε να κάνω γαστροσκόπηση, η νάρκωση ήταν ολική, εγώ κοιμήθηκα και όταν τελείωσε η εξέταση άρχισα σιγά σιγά να ξυπνάω. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται, συνειδητοποίησα ότι οι γιατροί μου μιλούσαν στα αγγλικά και εγώ απαντούσα στα αγγλικά. Το καταλαβαίνω και λέω, τι γίνεται, γιατί μιλάτε αγγλικά και μου λένε, εσύ μας μίλησες αγγλικά, νομίζαμε ότι δεν είσαι από την Ελλάδα. Έπαθα ένα σοκ, φοβόμουν τόσο πολύ τη γαστροσκόπηση, αλλά όταν τελείωσε ήμουν πολύ χαρούμενη, γιατί κατάλαβα ότι αυτό που έκανα τόσο καιρό άρχισε να δουλεύει. Είμαι πολύ χαρούμενη που αποφάσισα να ξαναμάθω αγγλικά. Το 2016 ήταν πολύ δύσκολο για μένα, αλλά είμαι χαρούμενη γιατί αποφάσισα να αλλάξω τη ζωή μου, να κυνηγήσω τα όνειρά μου και να είμαι εδώ τώρα να σου μιλάω. Εσύ μιλάς ελληνικά στον ύπνο σου.